επένδυση στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά 50%. Το ημερήσιο ναύλο είναι 120.000 δολάρια. Την ημέρα, το ναύλο. Handelsblatt. Από τα 641 τάγκερ LNG που κυκλοφορούν στις θάλασσες του κόσμου, τουλάχιστον τα 150 ανήκουν σε Έλληνες. Αυτή είναι η δύναμή μας. Αυτός είναι ο πολιτικός κρυός. Ο κρυός του εκβιασμού των Γερμανών που μας εκβίαζουν από το 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Μπορούμε να τους εκβιάσουμε. Και βέβαια, ποιος θα το κάνει αυτό? Όταν όλα είναι Siemens, από ανεμογεννήτριες μέχρι τηλεφωνικά κέντρα, ποιος θα το κάνει αυτό? Η Νέα Δημοκρατία? Ποτέ. Η ελληνική λύση θα το κάνει όμως. Υποχρεούται, δεσμεύεται και θα το κάνει. Αφήνετε τη χώρα ενεργειακά φτωχή. Δεν κάνετε εξορίξεις. Και τρέπομαι που το λέω. Πατραϊκός κόλπος έτοιμη για γεώτρηση ή γεώτρηση και την αφήσετε να φύγει. Καθηγητής Ελεγίδης στο κατήγγειλε από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Γιατί κύριε? Δεν χρειαζόμαστε ενέργεια? Δεν χρειαζόμαστε φυσικό αέριο? Έφυγε η Total. Φεύγει η ExxonMobil. Αυτό γιατί? Γιατί ούτε ο κύριος Δένδιας, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε η κυρία Παπογιάννη ήθελαν την Ελλάδα χώρα εξορίξεως φυσικού αερίου και πετρελαίου. Γιατί κάνετε εγκλήματα? Γιατί αφήνετε τον Έλληνα να πεινάει και να είναι φτωχός? Γιατί δεν κάνετε τίποτα για να έχουμε ενεργειακή επάρκεια και αυτάρκεια? Να σας πω τώρα γιατί πήγαμε σε εκλογές και από το μάτι όλοι σας. Και γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν πάει σε εκλογές. Δεν είναι ότι είναι πρώτη ή δεύτερη. Δεν την απασχολεί τόσο πολύ. Είναι τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ των ανεμογεννητριών και τα 11 δις των παρόχων της ενέργειας που πρέπει να μοιραστούν τους επόμενους μήνες. Το κόκκινο το πήρε από εκεί ο Πρωθυπουργός. Και αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και fast track περνάτε νομοσχέδια για ανεμογεννήτριες. 25 λέει ναυτικά μίλια μέσα. Α, όχι δεν έχουν. Η φωτοτριπία δεν έχουν. Πού θα πάτε να βάλετε σαν ανεμογεννήτριες? Ποιο κοροϊδεύετε πια? Πραγματικά ποιο κοροϊδεύετε? Είστε πραγματικά τύποι απίστευτοι. Δεν ξέρω τι του τύπου εγώ. Είναι σαν να λέω να πάω στο φεγγάρι, αλλά δεν έχω διαστημόπιο. Πώς θα πάω στο φεγγάρι? Πώς θα βάλει σε ανεμογεννήτρια 25 ναυτικά μίλια που είμαστε εναντίον εμείς? Αφού δεν έχει κάνει αό και δεν έχει κάνει και φωτοτριπίδα. Για να καταλάβετε, το πρόβλημά του είναι να μοιραστούν το χρήμα οι φίλοι του ολιγάρχες και όχι να μοιράσουν χρήμα στον Έλληνα που παίρνετε. Αυτή είναι η ουσία της επιλογής της Νέας Δημοκρατίας. Φίλες και φίλοι, θα σας πω μερικές αλήθειες τώρα γιατί θέλω να με ακούσετε. Υποκλοπές. Είδατε τι έγινε, μπας φίτσος. Γιατί βγήκε η ιστορία των υποκλοπών? Ποιος μεγάλος ολιγάρχης έδωσε μέσα του Ανδρουλάκη την τροχιοθετική βολή εναντίον του κ. Μητσοτάκη? Ο κ. Μητσοτάκης, επειδή ως πρωθυπουργός μπορεί να κρυθεί από όλους σας, αλλά η ομάς γύρω από αυτόν, το κέλυφος που έχει γύρω από αυτόν, είναι businessman. Ασχολείται με business. Έχει να μοιράσει περίπου 21 δις. 21 δις φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, φουρφουράκια και όλα αυτά. Και ενέργεια. Ένας μεγάλος ολιγάρχης δεν πρόλαβε να εντάξει τον εαυτό του, έτρεξε τελευταία, δεν πρόλαβε. Σε αυτούς που κάνουν φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Δεν πήρε στη μοιρασιά κομμάτι. Ένας, ο κ. Βαρδινογιάννης. Ο οποίος ως κ. Βαρδινογιάννης είναι μεταπράτης των δηληστηρίων, αλλά βλέπω ότι αλλάζει το πράγμα. Και αυτοί που βγάζουν LNG και φυσικό αέριο οικονομούν περισσότερα χρήματα. Και αυτού λέει, οι τζίροι παίρνουν σιγά σιγά. Θε ήθελε να μπει ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Η μοιρασιά όμως είχε γίνει. Πώς έπρεπε να σταματήσει η μοιρασιά που δεν τελείωσε? Να μπει η εταιρεία δική του. Λογικό, επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος. Όμως και οι άλλοι επιχειρηματίες να πάρουν από την πίτα. Που εγώ δεν θα τους την έδινα την πίτα αυτή. Καμία ανεμογεννήτρια, κανένα φωτοβολταϊκό. Θα έλεγα πάση δυνάμει τους λιγνίτες, θα έκανα εξόρυξη φυσικού αερίου και πετρελαίου, θα προαγόραζα το 20 αυτά. Μην λέγαμε στη Βουλή, επασύντω, και δεν έγιναν ποτέ για να κέρδιζαν οι Έλληνες και η Ελλάδα. Και αυτή είναι η ιστορία, γι' αυτό δεν πήγε σε εκλογές. Του τράβηξε τα αυτή με τις υποκλοπές. Ψάξτε λίγο παραπάνω. Ψάξτε λίγο παραπάνω και τάχα μου φώναζε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟ όταν είναι γνωστό ότι υπάρχει ένας άνθρωπος πίσω από όλη την ιστορία αυτή και από την εταιρεία που παρακολουθούσε και τις υποκλοπές, ο οποίος έκανε τα κουμάντα. Και με το ΣΥΡΙΖΑ ήταν σύμβουλος εκεί, μιλούσε με υπουργούς και με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, το είχα πει και το όνομά του κατά το παρελθόν. Το είχα στην Βουλή. Αλλά εσείς είπαμε, τον ύπνο του δικαίου ή του αδίκου. Δεν συμβαίνει τίποτα σε αυτή τη χώρα και ούτε οι εκλογές έρχονται αν δεν αποφασίζει ο διεθνής παράγοντας. Αμερική.
Γερμανία παλαιότερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό που γίνεται τώρα είναι τράβηγμα του αυτιού, γιατί πήγε να κάνει δική του ομάδα επιχειρηματιών ο Έλληνας Πρωθυπουργός για να τα μοιράσουν αυτοί. Και ξέρω, όταν μιλάμε για 21 δις, δεν μιλάμε για 20 εκατομμύρια ή 20 χιλιάρικα, 20 ευρώ, 21 δις. 10% να πάρεις νόμιμη εντός εισαγωγικών προμήθεια είναι 2 δις. Λέω τώρα, εγώ δεν λέω τι παίρνουν, λέω. Λέω έτσι. Εδώ 2 δις δώσαν τον Σεπτέμβριο στους παρόχους ενέργειας λεπτά. Τι είναι ο πάροχος ενέργειας? Είναι αυτός που σε παρέχει ενέργεια. Ωραία. Άρα λοιπόν τι σημαίνει? Ότι μπορεί και βγάζει ενέργεια. Δηλαδή παράγει ενέργεια γιατί πουλάει. Παρέχει. Αυτή η πάροχη ενέργεια είναι ένα γραφείο 200 τετραγωνικών και 5-10 μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα. Παίρνουν από τη ΔΕΗ χαμηλή τιμή ρεύμα, το πουλούσαν πανάκριβα γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ το είπε αυτό και κροκόψει η ΔΕΗ. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε αυτό. Μαζί με την Νέα Δημοκρατία και τον ΠΑΣΟΚ. Και τους αναψηφίστε εσείς. Και τώρα η ΔΕΗ πουλάει ακριβότερα το ρεύμα από το πουλάνε οι άλλοι πάροχοι. Πώς γίνεται? Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Γιατί θέλουν να φύγουν όλοι από τη ΔΕΗ. Αυτός είναι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 10 χρόνια. Να κλείσει η ΔΕΗ, να φύγουν όλοι οι πελάτες και να πάρουν στους ιδιώτες παρόχους. Έτσι δουλεύουν αντίο της Ελλάδος. Την ώρα που βγαίνει ο παγκόσμιος οργανισμός που προσκυνούν, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, το προσκυνά ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Τσίπρας και ο Σαντουλάκης και λένε ότι επειδή υπάρχει ανομβρία, επειδή δεν υπάρχει πλέον νερό στη φύση, επειδή έχουμε προβλήματα με το νερό, πρέπει να κάνουμε μπάνια μια φορά το μήνα και πρέπει να πλένουμε τα ρούχα μας μια φορά το μήνα. Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Μπράβο. Σβάφτη, παρέα του. Αντί λοιπόν η Νέα Δημοκρατία να τρέξει τώρα με βάση αυτό να έχει ιδιωτικό το νερό, δημόσιο το νερό αγαθό, πάει και το δει σε ιδιώτες. Μιλάμε για γελίους. Και συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και όλοι τους. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα, σας λέω. Την ώρα που τα σύννεφα της ύφεσης, μέρα με την ημέρα έχονται περισσότερα. Δήλωση Μακρόν, δήλωση Μπέλγου Πρωθυπουργού, δήλωση Γερμανού Σόλτς. Τα βλέπετε, έρχεται Μπουρίνη, έρχεται καταιγίδα, έρχεται Αρμαγεδόνας. Έρχεται, σας λέω. Εγώ το λέω τώρα, από το 20 το λέω. Αλλά εσείς είπαμε. Ξέρετε τον βέβαια. Ψηφίζω τον επόμενο, γιατί ο προηγούμενος δεν μου αρέσει, αλλά ο επόμενος ήταν πιο προηγούμενος από τον προηγούμενο που είναι επόμενος. Το μυαλό σας είναι μια λίρα. Ψηφίζω αυτό για να βγει ο άλλος. Λέω ένας. Εγώ μιλάω αριστερό, ψηφίζω αυτό για να μην βγει δεξιά. Λέω άλλος, τι αριστερό εσύ? Αφού είσαι δεκάλυμπερης. Αριστερός, παππούς. Λέω δεξιός. Ψηφίζω Νέα Δημοκρατία για να μην βγει ο Τσίπρας. Εντάξει, Τσίπρας και Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης είναι πολύ τίνα, φιλιάλακια όλοι. Τους βλέπω στη Βουλή. Άσχετα αυτά που βλέπετε στη τηλεόραση εσείς. Παραμύθια. Πάμε στη Μόρια Στάνλεϊ.